Τύμπανα του πολέμου ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μετά την ολομέτωπη επίθεση του Αντώνη Σαμαρά στην Κουμουνδούρου συνέχισαν να χτυπούν και σήμερα. Τη σκυτάλη από τον Πρωθυπουργό πήρε ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος έδειξε καθαρά τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ανέχεται και υποθάλπη ακραία στοιχεία. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο για τον τόπο, για την κοινωνία αλλά και για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ να απομονώσει τα ακραία στοιχεία που υπάρχουν στο εσωτερικό του και να πορευτεί πραγματικά ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρέχοντας στον ελληνικό λαό, στην ελληνική κοινωνία, μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε άμεσα, κατηγορώντας την κυβέρνηση για πόλεμο λάσπης εναντίον της αριστεράς. Πιστό στην επικίνδυνη γραμμή που έχει χαράξει ο κύριος Σαμαράς, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης επαναλαμβάνει, έστω και με πιο χαμηλούς τόνους από τον Πρωθυπουργό, την προσφυλή στην ακροδεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, θεωρία των δύο άκρων. Η λάσπη και η σπέκουλα απέναντι στην αριστερά και τους κοινωνικούς αγώνες έχουν όρια. Στην Κουμουνδούρου φοβούνται προβοκάτσια για τα γεγονότα στη Μαρφίν και στις Σκουριές, τα οποία αναφέρθηκε συγκεκριμένα ο Αντώνης Σαμαράς, χρεώνοντας τα εμέσως πλην σαφώς στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη δικαστικό βούλευμα παραπέμπει δύο αντιεξουσιαστές για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν, ενώ την εμπριστική επίθεση στις Σκουριές, για την οποία κατηγορούνται 20 άτομα, ανάμεσά τους και ένας πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αναλαμβάνει εφέτης ανακριτής. Ο κύριος Τσίπρας κάνει ότι δεν ακούει. Ακούσαμε από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι στο σπίτι τους έχουν ρόπαλα, μπουκάλια και αντιασφυξιογόνες μάσκες και αυτό πέρασε στα ψηλά. Λοιπόν, αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Αν υπάρχει συνομιλία και βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας που να λέει πηγαίνετε κάψτε και πιάστε ανθρώπους, προφανώς πρέπει να συλληφθεί. Αδελφός μου να είναι, πρέπει να μπει στη φυλακή. Μιλάτε με κάποιον που είναι σε ένα χώρο που τα τελευταία χρόνια έχει ακούσει ότι και η μαγαζιά σπίτια κάνει αντάρτικο, πολέον καλύπτει τρομοκράτες. Αυτά λένε για την αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό δεν είναι πολιτικός διχασμός. Χθες με έπαιρναν δημοσιογράφοι και ρωτούσαν ποιοι είναι οι δύο βουλευτές ή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θα συλληφθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ποιος θα διαρρέει αυτά. Αποστάσεις από το σκηνικό πόλωσης που επικρατεί ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ πήρε το ΠΑΣΟΚ αρνούμενο τη θεωρία των δύο άκρων, ενώ βολές εναντίον της Συγκρού και της Κουμουνδούρου εξαπέλυσαν τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν πιστεύουμε και δεν δεχόμαστε τη θεωρία των δύο άκρων, διότι η βία δεν μπορεί να διαχωριστεί σε επιμέρους άκρα. Δεν τεμαχίζεται. Η βία δεν είναι δύο άκρα, είναι ένα άκρο. Ακόμα και για το σοβαρό πρόβλημα της βίας, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγουν τη στήρα αντιπαράθεση παλαιοκομματικού τύπου, η οποία δεν υπηρετεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανεχθούμε την κυβερνητική προπαγάνδα περί άκρων. Και βέβαια δεν μπορεί να ταυτιστεί αυτό που λέει με κόμματα της αντιπολίτευσης όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως εδώ να πούμε ότι έχει ευθύνες και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έδειξε ανοχή, υπεράσπισε τυχοδιοκτικές και ροσκοπικές ενέργειες. Η σύγκρουση μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες μέρες στη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή για τις εξελίξεις με τη Χρυσή Αυγή.